Λοιπόν, και να περάσουμε τώρα στο θέμα των αμερικανικών εκλογών που πλησιάζουν έτσι κι αλλιώς και φαίνεται ότι περισσότερο ανησυχούν οι αγορές για την εκλογή Τραμπ παρά για την εκλογή Χάρις, FEM. Όπως δείχνουν τα πράγματα, Ανέστη, με βάση τις πολύ κρίσιμες πολιτείες, ο Τραμπ έχει αυτή τη στιγμή το προβάδισμα. Μιλάμε για αυτές τις κρίσιμες πολιτείες που ναι. Είναι οι πέντε πολιτείες που αυτές βγάζουν τους 270 εκλέκτορες, ναι, που είναι όλο το ζουμί. Αυτό ακριβώς. Ναι. Και εκεί φαίνεται ότι ο Τραμπ προηγείται. Όπως και να έχουν όμως τα πράγματα, το θέμα είναι ότι η απειλή μιας εκλογής Τραμπ αρχίζει να επηρεάζει την Ευρώπη, να βαραίνει μάλλον την Ευρώπη, λόγω της πολιτικής των δασμών που έχει παρουσιάσει, αύξηση των δασμών 60% στην Κίνα και 10 έως 20% στις υπόλοιπες χώρες. Εάν λοιπόν συμβεί αυτό, όπως λένε οι αναλυτές, αυτό θα είναι το μεγαλύτερο εμπορικό σοκ από τον νόμο Smoot-Hawley που είχε περάσει στην Αμερική και ο οποίος προέβλεπε την επιβολή δασμών, εισαγωγικών δασμών σε 20.000 είδη την περίοδο, τη δεκαετία του 1930, που επιδείνωσε πολύ και τη μεγάλη ύφεση. Ναι. Αυτό λοιπόν θα απασχολήσει και τους κεντρικούς τραπεζίτες, οι οποίοι σύμφωνα με τον Bloomberg έχουν χάσει τον ύπνο τους, και αναφέρθηκε μάλιστα η Κριστίν Λαγκάρντ και στο θέμα αυτό και είπε ότι οι κεντρικοί τραπεζίτες θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τυχόν οικονομικές επιπτώσεις από μια εκλογή του Τραμπ. Η Λαγκάρντ αναφέρθηκε στο δίκαιο εμπόριο και είπε ότι αποτελεί μοχλό για την ανάπτυξη, για την απασχόληση, για την καινοτομία, την παραγωγικότητα και γενικότερα οι χώρες ευημερούν όταν ευημερεί και το εμπόριο. Η διαφορά σήμερα με την πρώτη θητεία Τραμπ το 2017 για την ευρωπαϊκή οικονομία, ναι, είναι ότι είναι πολύ πιο αδύναμη και ότι τότε δεν υπήρχαν οι δύο πόλεμοι με όλες αυτές τις συνέπειες και τον αντίκτυπο. Σωστά. Και να πω επίσης, Ανέστη, σύμφωνα με διάφορες εκτιμήσεις διαφόρων οίκων, εάν αυξηθούν οι δασμοί έστω και το λιγότερο, έστω και 10%, αυτό θα μπορούσε να συρρυκνώσει τις εξαγωγές της Ευρωζώνης προς την Αμερική, οι οποίες ετησίως φτάνουν τα 460 δισεκατομμύρια δολάρια. Θα μπορούσε λοιπόν να συρρυκνώσει κατά 1/3 και να συρρυκνώσει και το ευρωπαϊκό ΑΕΠ κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα σε ορίζοντα τριετίας. Αυτό θα είχε τον ίδιο αντίκτυπο που είχε και η ενεργειακή κρίση που πέρασε η Ευρώπη. Μάλιστα. Πάντως ο Λάρι Φλίνκ, ο επικεφαλής της BlackRock, το μεγαλύτερο φαντ στον κόσμο που διαχειρίζεται πάνω από 11,5 τρισεκατομμύρια δολάρια, λέει ότι δεν θα επηρεάσει τις αγορές όποιος εκλεγεί στην Αμερική, είτε η κυρία Κάμαλα Χάρις, είτε ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αλλά η οικονομία, και όπως είπες πολύ σωστά, Εφη, είναι αυτή που καθορίζει τις ζωές μας. Από τη στιγμή που ξυπνάμε μέχρι το βράδυ που πάμε να κοιμηθούμε. Και βέβαια, Ανέστη, πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά είναι σενάρια. Όταν θα βγει ο νέος πρόεδρος, ναι, της Αμερικής, ενδεχομένως να αλλάξουν και τα πράγματα. Να υπάρξει κάποια συμφωνία, κάποιες διαπραγματεύσεις. Σωστά. Σωστά. Εκεί δεν έχουν πρόγραμμα προεκλογικό όπως έχουμε στην Ελλάδα, που το βγάζουν τα κόμματα. Βέβαια, κανένα δεν το εφαρμόζει μετά, αλλά δεν έχει σημασία. Και όπως λες πολύ σωστά, έρχονται τόσο γρήγορα οι εξελίξεις που όλα αλλάζουν στο δευτερόλεπτο. Έφη, σε ευχαριστώ θερμά και για τη σημερινή σου παρουσία. Καλημέρα να έχεις. Θα τα πούμε πάλι αύριο το πρωί. Καλημέρα. Γεια χαρά. Επίσης.